Προφανώς ξέρεις τι σημαίνει mad και τι σημαίνει crazy. Τη διαφορά τους έχω. Ο mad είναι crazy with anger. Με θυμό. Όπως λένε Mad Max. Μόρις, ας σε ρωτήσω κάτι, πες, έχεις καρκίνο στον εγκέφαλο. Τι μας δουλεύεις. Τι θα κάνεις εδώ πέρα. Ας τα χαρτιά, δεν μοιάζω τα χαρτιά. Βγάζεις λεφτά από εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να βγάζω λεφτά. Θες να ευαισθητοποιήσεις τον κόσμο. Πάσχω και από αυτοκτονικό ιδεασμό. Ο ψυχιατρός μου περνάμε ανάμεσα σε κόσμο συνέχεια. Γιατί αλλιώς έρχονται μαύρες σκέψεις. Καλά μιλάς πάντως. Εδώ μέρα μιλάς. Μπράβο. Γιατί άμα σου πω ότι έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο, τοπογράφος μηχανικός, είμαι ειδικό στην αφαιρετική λογική, το Detective Reasoning. Ό,τι και να γίνει δίπλα μου εδώ, χαράζω έναν κύκλο νοητό γύρω μου και βγάζω... Γράψεις τίποτα, γράψεις τίποτα, να διαβάσει κανείς, να... Είμαι ειδικό στην ιαματική λουδοθεραπεία. Καμιά φορά μπορείς να φτιάξεις ωραία πράγματα, να δώσεις σε κόσμο, ξέρω εγώ, δεν έχεις ίντερνετ υπολογιστή. Μπορώ να σου χαρίσω 40 χρόνια ζωής. 40 χρόνια ζωής, τι εννοείς. Πόσο θα ζήσεις, σου εγγυημένα άλλα 40 τουλάχιστον. Και γιατί δεν γράφεις αυτό το πράγμα, μόνο γράφεις όγκος στο εγκέφαλο. Δεν αντιποιούμε τους γιατρούς. Το έχω κάνει για μένα, έχω πατήσει pause στην ηλικία μου. Όχι reset, pause. Reset πατάω με τον αφαιρετικό κύκλο. Εδώ τότε είναι απατεωνιά αυτό, όχι ότι δεν είσαι ειλικρινής, αλλά εφόσον έχεις τη δύναμη να το ελέγξεις, άλλος δεν έχει λόγο να σου δώσει χρήματα για τον όγκο του εγκεφάλου. Κάνω θεραπεία συντηρητική. Με βιταμίνη Β17 που είναι αντικαρκυνική, που περιέχεται στα κουκούτσια από βερίκοβο βιολογικά. Ωραία. Γιατί έχω μηνυγείο μέσα στο μάτι μου, στον οφθαλμικό κόμφο. Δεν μπορώ να κάνω εγχείρηση. Βρεθήκαν και χειρούργοι, νευροχειρούργοι του. Εσύ μου λέει, έλα σε χειρουργείο σου δωρεάν. Και λοιπόν μετά θα χάσω το φως μου στο ένα μάτι. Και τι έγινε, δεν πειράζει για τον γιατρό, για μένα όμως πειράζει. Εγώ αφού τα καταφέρνω, συντηρητικά θα το πάω. Μακροχρόνια, δεν με πειράζει. Αν έχεις βρει μια ισορροπία, τι να σου πω, πραγματικά χαίρομαι. Και ξέρεις γιατί γελάω. Γιατί γελάς. Γιατί έχω ανεβεί στο ανώτερο επίπεδο ευτυχίας που λέγεται ευδαιμονία κατά τον Αριστοτέλη. Και είσαι τώρα εκεί πέρα. Αν βρίσκει, ναι, δεν μπορώ να φύγω από εκεί, δεν μπορεί να με ρίξει κανείς από εκεί. Όχι με γιόγκα και τέτοια πράγματα. Άλλο τρόπο. Καταλαβαίνω τι λες, δηλαδή, θεωρητικά, πρακτικά προφανώς. Εγώ θα μου βλέπεις, θα χαμογελάω και θα βγάζω θετική άβρα. Βρες κάποιον άλλον να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Όχι από εδώ μέχρι το Βόρειο Πόλο. Και έλα μετά να μου πεις ρε βρήκα κάποιον. Δεν μπορεί να το κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο, σαφώς είναι δύσκολο. Χωρίς να έχω καταφύγει σε ανατολικές. Σαφώς είναι δύσκολο. Γι' αυτό το έχω επιτύχει κάνοντας 700 μπάνια συνεχόμενα στην πηγή του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Σε 42 βαθμούς καυτό νερό. Λέγεται υπερθερμία. Το νερό περιέχει ένα ίχνο στοιχείο που λέγεται λίθιο. Το λίθιο, όχι όμως μπαταρίες, αλλά άσχετο, είναι στα σκευάσματα που συνταγογραφούνται για την κατάθλιψη, η μανιοκατάθλιψη. Ναι, το έχω ακουστά αυτό. Και αυτό ακριβώς είναι ψυχιατρικά τεκμηριωμένο ότι έχω ανέβει. Και το αισθάνομαι κι εγώ, δεν μπορεί να με ρίξει κανείς. Και επίσης με το θιάφι που υπάρχει στην πηγή, το θείον, πήρε τη λέξη το από τη λέξη Θεός. Έχω ενισχύσει τρομερά το ανασυντικό μου σύστημα. Σαν το Λεωνίδα και του Σπαρτιάτε. Μόνο αυτό έχω να πω. Συγχαρητήρια. Πρόσεχε, μην έχει καμιά χιλιοπτέρνα και πάθει καμιά ζημιά. Μπορεί να κρατάρω από άλλο θέμα. Από οποιοδήποτε θέμα, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά έχω τρομερά αυτοθεραπεύομαι δηλαδή και απομολύνει από οτιδήποτε. Την υπόλοιπη ζωή σου ψάχνει και άμα βρει έναν, ξαναπέρνω από εδώ. Εδώ θα με βρει. Εδώ θα ζήσει. Δεν παθαίνει πράγμα, ε. Και να σου συστήσω να διαβάσει ένα βιβλίο. Θα μου συστήσει. Ένα βιβλίο που λέγεται Η τέχνη τη καθαρή σκέψη. Ένα βιβλίο ενός Ελβετού φιλοσόφου. Το φέρνει ο Πατάκης καταρχάς. Πραγματεύεται περίπου 52 μικρά κεφαλαία και των 3 σελίδων. Που είναι οι αστοχίες, οι λάθος διαδικασίες που ακολουθούμε στις όλες τις ενέργειές μας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σου πω το 1-2 για να μην σε μπερδέψουμε πολλά. Γίνεται ένα meeting, ας πούμε, και δεν μιλάνε και μιλάει ένας και λέει μια γνώμη. Και άλλοι σιωπηλά συμφωνούν. Αυτό μπορεί να ρίξει στον βρόντο μια εταιρεία ολόκληρη, ξέρω εγώ. Ένα παράδειγμα απλό. Το άλλο είναι αυτό που λέμε η παραδοχή του μηδενικού ρίσκου. Δηλαδή, εδώ λέμε, επιδοθώσαμε τα πλακάκια, έλα μωρέ, εδώ είναι λίγο σπασμένο, δεν πειράζει. Θα σπάσει με τα κούνια γυναίκα, θα βγάλει τον αστράγαλό της, δεν πειράζει, ναι. Άμα το πας όμως στο μηδενικό ρίσκο, που σημαίνει έχει ένα κόστος παραπάνω, μηδενίζεις την αστοχία. Πηγαίνεις κάπου, ξέρω εγώ, ένα βράδυ και βλέπεις κάποιους να κοιτάνε έτσι ψηλά και κοιτάς και εσύ. Γιατί κοιτάς, γιατί κοιτάνε οι άλλοι ψηλά. Αυτοί που είχαν κάποια διαφορετική γνώμη από την προϊστορία ακόμη δεν επιβιώσαν. Δηλαδή, αν ήσουν σε μια μεγάλη πεδιάδα με άλλους νομάδες, ας πούμε, και έπρεπε
και τους έβλεπες όλους να τρέχουν, να το βάζουν στα πόδια επειδή είδανε κάτι στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε αν ήταν μια τίγρης ή κάτι που έμοιαζε με τίγρη. Αν καθόσουν να το σκεφτείς λίγο, πιθανώς θα ήσουν θύμα. Πρόσεξε τώρα, γιατί αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Όμως και ο τρόπος που εξελίχθηκαν κάποιες συγκεκριμένες φυλές και πολιτισμοί είναι ακριβώς από τα άτομα που δεν ακολουθούσαν ακριβώς την όρμα και θέλαν να βρουν κάτι παραπάνω. Άρα πάντα πρέπει να βρίσκεις μια ισορροπία στην καινοτομία και στη σοφροσύνη. Είναι ένα βιβλίο εργαλείο, ας πούμε, toolbook, ας πούμε, και κάνει 15 ευρώ περίπου, 14. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είσαι τόσο εγωιστής, γιατί αντί να κάθεσαι να λες, βοηθήστε με, βοηθήστε με, δεν ανεβαίνει σε μια σκάλα, να αρχίσεις να τα λες όλα αυτά. Κάποιος κόσμος θα σε ακούσει. Εγώ θα καθόμουν να σε ακούσω. Αν άρχισε κάποιος τρελός. Για να πεις κάτι, χειραψία να κάνεις στην Αμερική, πρέπει να σε πληρώσουμε κιόλας. Α, στην Αμερική. Και εδώ το ίδιο είναι για μένα. Δεν έχει σημασία. Λες κάτι. Σαν είπα τζάμπα είσαι. Άλλο θέλω να σου πω. Είσαι in public και λες κάτι. Αντί να λες βοηθήστε με, γιατί δεν πιάνεις να κάνεις ένα λογίδριο για όλα αυτά. Repeat. Μα θα κάνεις καλό σε κάποιο κόσμο. Δεν σε νοιάζει. Είναι μερικοί που πράγματι σε έκανα καλό. Αρκετούς δηλαδή. Δεν είμαι μίζερος, δεν κλαίγομαι. Δεν απλώνω το βλέπω, το βλέπω. Έχεις και μπαλονάκια. Ναι, ακριβώς. Προσπαθώ να διαφοροποιηθώ. Σαν το Forrest Gump, αν έχεις την ταινία. Την έχω δει, ναι. Δηλαδή είμαι κάπου στη μέση. Μπορώ να πλέμε Running Across America που έτρεχε. Μπορεί κάπου στη μέση να σταματήσω και να πω γεια, πάω να μείνω στις Θερμοπύλες να κάνω μπάνιο. Άγιας. Είμαι κάπως έτσι δηλαδή. Μπορεί ξαφνικά να σταματήσω. Έχεις κάθε μέρα κουβέντες. Σαν αυτή που κάνεις με μένα. Ναι, έχω αρκετά. Ωραία. Λίγους φίλους, δεν θέλω πολύ. Όλοι αρχίζω και τραυλίζω μετά ή αισθάνομαι πόνο στο πίσω μέρος. Άμα μιλάς πολύ, εντάξει. Αρχίζω δηλαδή και ρετάρω, σαν κάτι ρομπότ, ας πούμε. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Α, έρχεται. Δεν μπορεί κάτι να συμβεί, ξέρω εγώ, είναι σαν να μου τραβάς ένα φελό από μπουκάλι, ξαφνικά δηλαδή. Μένω, ας πούμε. Μπορεί δηλαδή να είμαι σε ένα τρόλεϊ μέσα και να πάω τελευταίο στην αυγή, να τον κλείσει η πόρτα και να φωνάξω τον οδηγό για να τον σώσω, ας πούμε. Και αυτό ξαφνικά το απότομο που κάνουμε, έχω αυτό. Διατρέφεσαι καλά, τρως καλά πράγματα. Το βήμα είναι ωραία. Εντάξει, το δίνω και εδώ. Αυτό το βιντεάκι σε πειράζει να το βγάλω. Έχω ένα κανάλι και βγάζω βίντεο που συνήθως μιλάω εγώ. Ωραία, το δημοσιοποιώ λοιπόν. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Δεν έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντω το βιβλίο αυτό αγόρασε το διαβάσει. Σε φίλου που το γνωρίζω εδώ, σοβαρού ανθρώπου, του σταματάω και του λέω. Ούτε του ξέρω, όπω το κατσαρό που ήταν χημικό στο ΕΦΕΤ, αν θυμάστε κάποιου παππού. Ναι. Και άλλου δηλαδή. Τον Σάββατο καλεντερή που ήταν στην Κύπη με τον Οτσαλάνγκη, λοιπόν, ξέρω εγώ. Περνούσα από εδώ, να σα πω κάτι, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε με είχε βοηθήσει ποτέ. Δεν ζητούσα τη βοήθειά του. Του λέω πρέπει να πάρετε ένα βιβλίο του. Γιατί εγώ θεώρησα ότι αξίζει αυτό ο άνθρωπο να βελτιώσει τον εαυτό του. Είναι ατομικό, δεν είναι δηλαδή για να το χρησιμοποιήσει για να κάνει τον έξυπνο σε άλλου. Είναι αυτοβελτιωτικό εργαλείο. Εγώ σε παρακολουθούσα που έκανε αυτό τον ατέρμονα. Αυτό ναι, μου ρετρέπομαι. Δεν ξέρω τι ακριβώ κάνει. Παιχνιδάκι, προσπαθώ να δώσω στον κόσμο 10 ευρώ. Πάρτε χρήματα, σας παρακαλώ, πάρτε, τα δικά σας είναι. Θέλεις 10 ευρώ χωρίς καμία υποχρέωση, πάρτε, πάρε 20, 30. Έλα. Κράτα τα.